Θα μιλήσουμε με έναν καλό φίλο και συνάδελφο από την Αθήνα, τον Βασίλη Σαμπράκο, τον οποίο έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλησπερίζουμε. Βασίλη, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, Κώστα, πώς είσαι? Καλά, δόξα τω Θεώ. Ανυπομονείς? Κοίτα, δεν ξέρω αν το κάνω, πώς θα το πω, για να προτυπήσω ή επειδή θέλω να το αντιμετωπίσω το φετινό πρωτάθλημα με καλή διάθεση στην αρχή. Ναι. Έχω μόνο καλά λόγια να πω. Έχω καλά λόγια καταρχάς σε σχέση με τη συνέπεια. Αρχίζει στην ώρα του. Δηλαδή, ναι, γνωρίζαμε ότι πρόκειται να αρχίσει στις 19, 20, 21 Αυγούστου και αρχίζει πράγματι. Καλό νέο αυτό. Δεν μας είχε συνηθίσει. Επιτυχία, ναι. Επιτυχία. Ναι, η Super League. Σωστά. Ο δεύτερος λόγος τώρα για να σου φτιάχνει τη διάθεση. Θα δώσει περισσότερα και καλύτερα ευρωπαϊκά εισιτήρια αυτό το πρωτάθλημα. Ναι. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα, ακόμη και αν νωρίς ξεκαθαρίσει και πάρει προβάδισμα μια ομάδα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, που δεν είναι τόσο απλό γιατί πάντα υπάρχουν και τα play-offs, άρα αν οι ομάδες που ακολουθούν έχουν αναπτύξει μια καλή δυναμική, τότε κανένας δεν θα αισθάνεται ήσυχος, εκτός αν γίνει τόσο μεγάλη διαφορά η βαθμολογική. Ναι. Αλλά λέω ότι ακόμη και σε αυτό το σενάριο, που δεν εύχομαι φυσικά να το ζήσουμε, οι επόμενες ομάδες θα μάχονται για τη δεύτερη θέση, εφόσον πιστεύουν για τον εαυτό τους ότι πραγματικά μπορούν να την αξιοποιήσουν την ευκαιρία και να φτάσουν μέσα από τις προκριματικές φάσεις μέχρι τη φάση των ομιλών του Champions League. Ναι. Το ίδιο θα πω και για την τρίτη ομάδα, για την τρίτη θέση, γιατί και αυτή δίνει ένα καλύτερο εισιτήριο από τα επόμενα, δεδομένου ότι δίνει τη διέξοδο προς το Europa League. Άρα θέλω να πω λοιπόν ότι για τις μεγάλες ομάδες είναι δεδομένο ότι το πρωτάθλημα αυτό συγκριτικά με το περσινό έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ναι. Και μπορώ να πω το ίδιο και για την Ουρά. Για την Ουρά. Γιατί τη στιγμή, ναι, τώρα που δεν θα υπάρχουν μπαράζ και άρα δύο ομάδες θα ξέρουν ότι θα πέσουν απευθείας μετά τα play-out, δεν σκέφτομαι ότι δεν θα μας προκύψουν εύκολα αδιάφορες ομάδες. Και γι' αυτό λέω ότι με όλα αυτά μαζί έχουμε λόγους να περιμένουμε ένα καλό, ένα αμφίρροπο, ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Σωστά. Τώρα, επί του αγωνιστικού έχουμε λόγους? Γιατί φαίνεται ότι κάτι γίνεται λίγο καλύτερη, τα ευρωπαϊκά δεν μας πήγαν καλά. Ναι, είναι μια πονεμένη ιστορία τα ευρωπαϊκά. Ναι. Αυτό το καλοκαίρι πραγματικά μας έχει πονέσει, που δεν είναι, εμένα δεν μου αρέσει ούτε να γενικεύω ούτε να τσουβαλιάζω. Κάθε ιστορία είναι διαφορετική, η ιστορία κάθε ομάδας σε αυτό που προσπάθησε να φτάσει μέχρι έναν ευρωπαϊκό όμιλο αυτό το καλοκαίρι είναι διαφορετική. Άρα δεν είναι ότι θέλω να είμαι ποιηκής, απλώς λέω ότι δεν θέλω να το γενικεύω. Από την άλλη την πλευρά βέβαια, όταν βλέπεις τέσσερις κυπριακές ομάδες να μάχονται για να μπουν στη φάση των ομίλων, ναι, και να είναι μόνο μία η ελληνική, ή βλέπεις και ομάδες από πρωταθλήματα αντίστοιχης δυναμικότητας να είναι αυτή την εποχή στην Ευρώπη και οι ελληνικές να βρείτε, δεν γίνεται, λες κάτι δεν κάνουμε καλά. Κάτι δεν γίνεται. Ναι, ναι, πρέπει να το πω αυτό. Τώρα, σε σχέση με το πρωτάθλημα, ναι, λέω ότι οι σχέσεις μεταξύ των ομάδων που θα διεκδικήσουν τον τίτλο τώρα που είναι αρχή και δεν μπορούμε να είμαστε και σίγουροι, γιατί εγώ λέω πάντα ότι για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τη δυναμική μιας ομάδας πρέπει να τη δούμε στα πρώτα πέντε της παιχνίδια. Άρα ουσιαστική συζήτηση για το πώς μπορεί να κυλήσει το πρωτάθλημα θα αρχίσει να γίνεται μετά από τις πέντε πρώτες αγωνιστικές. Ναι, λέω λοιπόν όμως ότι τώρα, πρωτού αρχίσει το πρωτάθλημα, ναι, λέω ότι βλέπω στα μάτια μου ο Ολυμπιακός είναι φαβορή, αλλά δεν είναι όσο μεγάλο φαβορή ήταν πέρσι τέτοιο καιρό για παράδειγμα. Σωστά, σωστά. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και μόνο που άλλαξε προπονητή είναι αρκετό, πόσο μάλλον που αλλάζει και πολλούς ποδοσφαιριστές για να μπορείς να του εμπιστευθείς ότι είναι, πώς να πω, το ακλόνι το φαβορί που οι στοιχηματικές, ναι, εταιρείες, ναι, θα είχαν υποχρεωθεί να του χαμηλώσουν πολύ την απόδοση. Δεν είναι τέτοιος φέτος και αυτό είναι καλό για το πρωτάθλημα. Σκέφτομαι, μπορεί τους φίλους του Ολυμπιακού αυτό να τους προβληματίζει, αλλά για κάποιον που παρακολουθεί το πρωτάθλημα και εύχεται να είναι αυτό ανταγωνιστικό, δεν είναι λόγος να στεναχωρηθεί. Σωστά. Και από πίσω έρχονται αρκετές ομάδες ικανές, πώς να το πω, να πείσουν τον εαυτό τους πρώτα απ' όλα και τους οπαδούς τους ότι μπορούν να κάνουν πρωταθλητισμό φέτος. Και οι τέσσερις δηλαδή, ναι, που είναι της συζήτησης, έχεις λόγους να περιμένεις από άλλους περισσότερο, στην προκειμένη περίπτωση στα δικά μου μάτια από τον Παναθηναϊκό περισσότερο, συγκριτικά με τους υπόλοιπους. Ναι. Μετά όμως, ναι, 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 γιατί θεωρώ ότι είναι η πιο στρωμένη ομάδα, γιατί δουλεύει καιρό με έναν ικανό προπονητή. Mm-hmm.
ο οποίος προπονητής είχε την ευκαιρία τριών διαφορετικών μεταγραφικών περιόδων για να παίρνει παίχτες που του κάνουν και να βάζει στοιχεία στην ομάδα του, πέρσι το καλοκαίρι, το χειμώνα και αυτό το καλοκαίρι, και συνεχίζει ακόμη να παίρνει παίκτες και είναι και ο αποκλειστικός υπεύθυνος για τις μεταγραφές. Άρα θεωρούμε εδώ εξορισμού ότι οι παίκτες που αποκτώνται από τον Παναθηναϊκό είναι παίκτες που έχει ζητήσει ο προπονητής. Όχι μόνο έχουν τα χαρακτηριστικά που ζητάει, αλλά είναι αυτοί που ζήτησε, που επέλεξε, μη πω που διαπραγματεύτηκε μαζί τους. Γιατί ο Γιωβάνοβιτς μετέχει και σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Μιλάμε τους ποδοσφαιριστές προτού αποφασίζει αν του κάνουν ή όχι. Και καλά κάνει η άποψή μου. Οπότε λέω ότι αυτή είναι η ομάδα που εμένα μου μοιάζει πιο έτοιμη, γιατί συγκριτικά με τις υπόλοιπες είναι η πιο ίδια, δεδομένου ότι έχει ίδιο προπονητή και ίδιους βασικούς συντελεστές. Δεν μπορείς να πεις το ίδιο για τον ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, γιατί εκείνος έχει ίδιο προπονητή, αλλά έχει αλλάξει πάρα πολύ. Ναι, δεν έχει την ίδια ομάδα. Η ομάδα του, ναι. Και δεν είναι μόνο ότι έχει αλλάξει, είναι ότι έχει, επειδή έχει ανανεωθεί ηλικιακά, έχει χάσει και σε παραστάσεις, σε εμπειρία. Δεν λέω σε ποιότητα αυτό, γιατί ποιότητα είναι ένα σύνολο γνωρισμάτων και δεξιοτήτων και άρα δεν μπορείς να πεις είναι λιγότερο ποιοτική ομάδα. Αυτό θα το δούμε στην εξέλιξη του χρόνου. Αυτό που μπορείς όμως τώρα να πεις είναι ότι είναι λιγότερο έμπειρη ομάδα. Αυτό είναι δεδομένο. Και ακόμα έχει πολλούς ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στη φάση της κατανόησης και της εμπέδωσης όλων των αλλαγών που φέρνει η νέα τους ομάδα στη ζωή τους. Δηλαδή προσπαθούν να καταλάβουν τι ζητάει ο προπονητής, προσπαθούν να καταλάβουν τους συμπαίκτες, να προσαρμοστούν στο περιβάλλον, να εξοικειωθούν με την ιδιοσυγκρασία των οπαδών. Ναι. Θέλουν χρόνο. Είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά. Και θα πω ότι και στο δικό μου κεφάλι φυσικά και η ΑΕΚ, επειδή αλλάζει γήπεδο και αυτό της δίνει μια μεγάλη όθηση, έχει να το ζήσει 20 χρόνια η ΑΕΚ αυτό. Σωστό. Το να έχει έδρα. Όλοι περιμένουμε ότι θα την βοηθήσει, ότι θα είναι ένα σημαντικό εφόδιο. Ναι. Αλλά επειδή έχει καινούργιο προπονητή, ο οποίος προπονητής δουλεύει και για πρώτη φορά στην Ελλάδα, γενικά δουλεύει για πρώτη φορά στην Ευρώπη, ακόμη είναι σε μια φάση που προσπαθεί να συνεννοηθεί με την ομάδα του, δεν ξέρω αν μπορεί να είναι έτοιμη η ΑΕΚ στην αρχή. Ή μπορεί κανείς να είναι υπερβολικός αν της το ζητάει αυτό, να εμφανιστεί όρημη με όρους αγωνιστικούς. Άρα λες, εξαρτάται πολύ από την εκκίνησή της το αν θα δημιουργήσει τη δυναμική μιας ομάδας που πραγματικά διεκδικεί τον τίτλο με μεγάλες αξιώσεις. Αυτό θα σε ρωτήσω τώρα, Βασίλη. Βλέπεις την ΑΕΚ αγωνιστικά να συνάδει με την προσδοκία αυτή που δίνει, ας πούμε, η δυναμική του γηπέδου? Όλοι λέμε να η ΑΕΚ έχει γήπεδο και θα πάρει, ας πούμε, πάνω της λόγω του γηπέδου. Αγωνιστικά όμως στέκεται σε ένα επίπεδο πρωταθλητισμού? Κοίταξε, ακόμα δεν την έχουμε δει την ΑΕΚ του Αλμέιδα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αλλάζει πάρα πολύ η αμυντική της γραμμή. Δηλαδή οι παίκτες που μάλλον θα είναι βασικοί, γιατί γι' αυτό τους πήρε ο Βίντα και ο Μουγκουντή, είναι δύο παίκτες που με την ΑΕΚ δεν τους έχουμε δει ακόμη. Ναι. Άρα δεν μπορούμε να... Μόνο οι κασίες κάνουμε για το ποια θα είναι η συμπεριφορά της στη φάση της άμυνας, η συμπεριφορά της αμυντικής γραμμής. Δεν είμαστε σίγουροι ότι ο προπονητής θα μείνει στον ίδιο σχηματισμό που χρησιμοποιούσε στα φιλικά ή όχι, δηλαδή θα παίζει με 5 στην άμυνα ή με 4 στην άμυνα, και ποιοι θα είναι αυτοί. Ενδέχεται μάλιστα να κάνει και άλλες μεταγραφές για αυτή τη γραμμή, δηλαδή να ενισχυθεί και στα άκρα. Άρα γι' αυτό λέω ότι μπορεί να αλλάξει πολύ, και δεν είναι απλό, αν αλλάξει η αμυντική γραμμή αλλάζει όλη η ομάδα. Γι' αυτό δεν βιάζομαι να πω ούτε ότι ναι, είναι... Πώς να το πω σωστά, έχει ο προπονητής όλα τα εργαλεία για να φτιάξει μια ομάδα που θα κάνει πρωταθλητισμό, που θα μπορεί να σηκώνει την απέτηση για να κάνει πρωταθλητισμό, γιατί προσδοκία έχουν όλοι. Αν θα μπορείς να το απαιτήσεις από αυτήν την ΑΕΚ, περιμένω να τη δω στα πρώτα 5 παιχνίδια για να μπορώ να το πω αυτό. Και θα πω ότι και για τον Άρη στο δικό μου κεφάλι, μάλιστα το έγραψα σε ένα κείμενο στον Καζέτα, ότι αν κάποιος έχει την αίσθηση ότι πλησιάζει η ώρα που ο Άρης θα γίνει πρωταθλητής, φέτος με αυτά που έχει προλάβει να δει και με αυτά που ξέρει, δηλαδή ξέρει ότι έχει τον ίδιο προπονητή, ναι, ξέρει ότι έχει κάνει στα δικά μου μάτια πολύ μεγάλη αναβάθμιση στη θέση του κεντρικού επιθετικού. Πάντα έψαχνε τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας τουλάχιστον ο Άρης έναν γκολτζή, δεν τον είχε και το πλήρωνε συχνά, δηλαδή έκανε καλές σεζόν και δεν έφτανε, πώς να πω, δεν τρυπούσε το ταβάνι του, γιατί δεν είχε ένα εύκολο γκολ. Ναι. Τώρα εδώ έχει πάρει ένα σεντερφόρ που έχει εύκολο γκολ. Και αυτό στα δικά μου μάτια είναι η πρώτη σημαντική αναβάθμιση του παιχνιδιού του. Βέβαια, επειδή και εκείνος άλλαξε πολύ, ναι, έχει τον ίδιο προπονητή, αλλά έχει αλλάξει
πολλούς ποδοσφαιριστές. Ναι, πάλι θα πω το ίδιο και εδώ, ότι πρέπει να δώσουμε χρόνο να δούμε έναν κύκλο αγώνων και να μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Αλλά ο Άρης συγκριτικά, για παράδειγμα, με την ΑΕΚ, ακόμη και με τον Παναθηναϊκό, μπαίνει, ξεκινάει σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση, γιατί έχει παίξει επίσημα παιχνίδια. Ναι. Και τα επίσημα, μόνο μέσα από τα επίσημα παιχνίδια, στο δικό μου μυαλό, μια ομάδα έρχεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση, αρχίζει και βρίσκει το ρυθμό, γνωρίζονται οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους, εξοικειώνεται ο προπονητής με τις ικανότητες που έχει η ομάδα του με τους νέους ποδοσφαιριστές. Σίγουρα. Ναι, όσες προπονείς και να κάνεις αυτό, δεν το καταφέρνεις. Αυτό που παίρνεις μέσα από ένα παιχνίδι. Έτσι. Βασίλη, έχεις καθόλου εικόνα για τον Ενκουλού που πήρε τώρα ο Άρης σήμερα, τώρα βγαίνει αυτή η πληροφορία. Ένα παιδί ποιοτικό με πολύ πλούσιο βιογραφικό αλλά και με ένα τραυματισμό. Ναι, δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω από αυτό. Ωστόσο θα τον μελετήσω και θα μπορώ να πω σε μια επόμενη φορά ή να γράψω κάτι για αυτόν. Όμως όχι, δεν μπορώ να πω ότι το γνωρίζω για να έχω άποψη. Μάλιστα. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει πλούσιο βιογραφικό, αλλά έρχεται με τραυματισμό. Να δούμε πώς θα εξελθούν τα πράγματα όντως. Μέσα στο γήπεδο, άλλωστε, κρίνονται όλοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε, περιμένουμε κάτι καλύτερο όσον αφορά ανταγωνισμούς στο φετινό πρωτάθλημα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο, Βασίλη, εμείς εδώ σε ένα απαιτητικό περιβάλλον εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου ζητάμε πράγματα και όχι άδικα μερικές ώρες από τις ομάδες μας κτλ. Πιστεύεις ότι φέτος θα πρέπει να είμαστε ίσως λίγο πιο συγκρατημένοι? Ο Καρυπίδης, ας πούμε, ο κύριος Καρυπίδης ανέβασε τον πήχη στη δήλωσή του χθες. Είπε ότι πάμε για τους δύο στόχους. Πώς να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρωτάθλημα, το οποίο φέτος θα έχει και Παναθηναϊκό, όπως είπες, και ΑΕΚ δυνατούς, Ολυμπιακός πάντα κρατεός. Πώς το βλέπεις εδώ για τη Θεσσαλονίκη? Σε σχέση με τον ΠΑΟΚ θα πω ότι, πώς να το πω, συμπίπτουν οι σκέψεις μου με τα όσα διάβασα να λέει ο Ιβάν Σαββίδης στους συνεργάτες του. Δηλαδή ότι εκείνος από την ομάδα του ζητάει αυτήν να νικά και αυτή είναι η προσδοκία του, και η απέτησή του είναι να τη βλέπει να είναι μαχητική. Ναι, ορθώς μπορεί να την έχει και αυτή την απέτηση. Από την άλλη την πλευρά όμως πρέπει να έχει την οτροπία και τη συνείδηση. Και εδώ δεν αναφέρομαι μόνο στο μεγαλομέτωχο που ευτυχώς διαβάζω ότι την έχει. Αναφέρομαι όμως και στους φίλους του ΠΑΟΚ, ότι αυτή εδώ είναι μια καινούργια ομάδα που ο προπονητής δεν έχει καταφέρει ακόμη να τις μεταδώσει, γιατί δεν είχε και τα παιχνίδια για να το κάνει αυτό μετά το σοκ του αποκλεισμού από το Conference League. Να μεταδώσει την οτροπία νικητή που την έχει εκείνος, δεν γεννάται καμιά αμφιβολία περί αυτού, και είναι και ικανός να τη μεταδίδει, το έχουμε καταλάβει αυτό, αλλά κυρίως τον βλέπαμε να δουλεύει με μεγάλης ηλικίας ποδοσφαιριστές. Είναι η πρώτη φορά που θα τον δούμε με τόσο μεγάλο αριθμό νεαρών ποδοσφαιριστών στον κορμό εντεκάδας. Λέω λοιπόν ότι κανείς, ναι, μπορεί να περιμένει από τον ΠΑΟΚ, αλλά όχι να απαιτεί στη φάση αυτή. Τώρα, αν η ομάδα ξεκινήσει και μετά από 5 αγωνιστικές έχει κάνει το 5 στα 5, τότε θα έχει δημιουργήσει μια δυναμική. Δηλαδή και οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές θα έχουν αποκτήσει την αυτοπεποίθηση ότι σηκώνουν τη φανέλα του ΠΑΟΚ, και άρα ναι, μετά από 5 αγωνιστικές μπορεί να αρχίσει να πιστεύει περισσότερο ο ΠΑΟΚ ότι ακόμη και σε αυτή τη μεταβατική περίοδο προλαβαίνει, ότι βρίσκει χρόνο. Για να συμβεί αυτό, δηλαδή για να φτάσει ο ΠΑΟΚ, πώς να το πω, να είναι φαβορή, να μετατραπεί σε φαβορή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, πρέπει να κάνουν λάθη και οι άλλοι, για να του δώσουν χρόνο να οριμάσει, γιατί είναι στη φύση του ποδοσφαίρου αυτό. Οι ομάδες όταν αλλάζουν πολύ, όχι μόνο στη φύση του ποδοσφαίρου, γενικώς είναι στη φύση μας των ανθρώπων, χρειάζονται χρόνο για να κατανοήσουν τις αλλαγές και αυτές οι αλλαγές να αρχίσουν να παγιώνονται και να βγαίνουν από ένστικτο από τους ποδοσφαίριστες. Για τον Άρη θα πω περίπου το ίδιο, ότι χρειάζεται να δούμε τα πρώτα επίσημα βήματά του για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε αν την έχει αυτή η δυναμική. Αν με ρωτάς για το ρόστερ, πώς να το πω, επειδή δεν παίζει μπάλα η θεωρία, παίζουν οι εντέργειες των παικτών μέσα στο γήπεδο. Λέω ότι αν συγκρίνεις το περσινό ρόστερ με τις προδιαγραφές που έχει το φετινό, βλέπεις μια αναβάθμιση. Μια βελτίωση. Και άρα λες, αφού η περσινή ομάδα τα κατάφερε μια χαρά, γιατί αυτή να μην μπορεί να πάει πιο πάνω, να κάνει ένα βήμα προς τα επάνω. Θεωρητικά μπορεί, αλλά ας το δούμε πρώτα, να δούμε τα πρώτα παιχνίδια και μετά να μπορούμε να το πούμε με μεγαλύτερη σιγουριά. Έτσι είναι, πράγματι. Ωραία. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Μας διαφώτισε αρκετά ζητήματα. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Βασίλης Αμπράκος, φίλος και φίλος από την Κοσμοτέ και τον Καζέτα. Τον ακούσαμε.